και άρχισε να προβληματίζεται και να λέει «Τι έπαθε αυτός και λέει τέτοια πράγματα, μήπως παραχρόνησε» και όταν ανέβηκε στο τελευταίο πλατήσκαλο που έπρεπε από εκεί να εκφωνήσει τον λόγο, συμπλήρωσε «Ούτε εσύ Θεός, είπε να άφρον εν καρδία μου». Είναι ένα χωρίο της Παλαιάς Διαθήκης που σημαίνει με απλά λόγια. Ο άφρον, ο άνθρωπος ο αγνόητος, αυτός που έπεσε τα λογικά του, λέει ότι δεν υπάρχει Θεός. Και έκανε ένα δυνατό κήρυγμα περί της πίστεως εις τον υπάρχοντα πανταχού Θεό. Αδελφοί μου, χωρίς την πίστη εις τον Θεό δεν μπορεί να σταθούμε στα πόδια μας. Ούτε τις χαρούμενες στιγμές της ζωής μας, διότι δεν μπορεί να νιώσουμε τη χαρά και την ευτυχία χωρίς και την παρουσία του Θεού, ιδιαίτερα όμως όταν είμαστε λυπημένοι και δοκιμαζόμεθα, όταν είμαστε άρρωστοι ή αποτυχημένοι, όταν είμαστε πληγωμένοι από τη συκοφαντία των ανθρώπων και από την αχαριστία των ανθρώπων, δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς να πιστεύουμε εις τον Θεό και χωρίς σε αυτές τις δύσκολες στιγμές σε αυτό να μεταφέρεται. Δεν χρειάζεται μόνο να πιστεύουμε ότι υπάρχει Θεός. Αυτό το επιβάλλει η λογική μας. Αυτό το θέλει μέσα ο ίδιος ο εαυτός μας. Διότι δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς την παρουσία του Θεού στη ζωή μας. Όλα φωνάζουν για την παρουσία του. Και το δέντρο και το λουλούδι και ο τσίτζικας που αυτή τη στιγμή τσιτζικίζει, οι άνθρωποι, οι μεγάλοι, οι μικροί, ο ένας ο ουρανός υπεράνω μας και ο έμφυτος ηθικός νόμος εντός μας, οι δούδοι ο τρανές αποδείξεις, λέγει ο φιλόσοφος Κάρλος. Thank you.
ημίσον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεο σου, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ευσταθείου. Σχολά έτη δεσπότα. Και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη ενωρία ταύτη και των αποδήμων της επαρχίας ημών, της μαθητιώσης, σπουδαζούσης και εργαζομένης νεολαίας, της πόλεως ταύτης και της χώρας ημών, ως και πάντων τον εν ευλαβία και κατανοίξει παρακολουθούντων την ιεράν λιτανίαν ταύτην υγείας και θείας βοηθείας υπεραυτών υπομέ.